για την κατάργηση του ειδικού τέλους του 80% επί της αξίας του νερού, θα πρέπει να πούμε ότι αποτέλεσε διαχρονικά προεκλογική εξαγγελία όλων σχεδόν των υποψήφιων δημοτικών παρατάξεων, ειδικά στο Δήμο Κοζάνης. Βέβαια δεν έλαβε χώρα ποτέ, με την αιτιολογία πάντα ότι κάλυπτε ανταποδοτικά δαπάνες της ΔΕΙΑ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο, μετά τις παρατάσεις, με τον νόμο που ισχύει, μετά τις παρατάσεις ανά δεκαετία που έγιναν της επιβολής του τέλους, του 80%, θα έπρεπε λογικά στο Δήμο Κοζάνης να έχει καταργηθεί ήδη από το 2015, οπότε δεν καταργήθηκε αλλά ετησίως, ανανεώθηκε στην ουσία, παρατάθηκε η επιβολή του. Με την αιτιολογία πάντα ότι πληρωνόταν μέσω του ειδικού τέλους τεχνικά έργα, κατασκευή τους, επέκταση, μελέτες κλπ. Για τέτοιες δαπάνες. Βέβαια, από τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η ΔΕΙΑΚ στο Δήμο Κοζάνης εκτελούσε πάντα τα τεχνικά έργα με τραπεζική χρηματοδότηση, με τραπεζική δανειοδότηση στην ουσία, με βασικό εγγυητή και μέτοχο το Δήμο Κοζάνης, είτε χρησιμοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία. Συνεπώς δεν χρησιμοποιούσε το ειδικό τέλος και υπ' αυτή την έννοια θα μπορούσε να θεωρηθεί το ειδικό τέλος η επιβολή του παράνομη και καταχρηστική. Βασικές ενστάσεις των δημοτών που αντιδρούσαν πάντοτε στην επιβολή του τέλους και απαιτούσαν την κατάργησή του ήταν ότι η αξία του νερού δεν υπολογιζόταν βάσει της πραγματικής του κατανάλωσης, δηλαδή το ειδικό τέλος δεν θα έπρεπε να επιβάλλεται στους πλασματικούς έναντι στην ουσία λογαριασμούς. Και επίσης η δεύτερη ένσταση ήταν ότι δεν αποδείχθηκε ποτέ ότι μέσω της επιβολής του τέλους, το 80%, αποπληρώνονταν τα τεχνικά έργα της ΔΕΙΑΚ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι η ΔΕΙΑΚ έχει και πολλά θετικά. Μέσα στα θετικά της είναι η καλή παροχή υπηρεσιών, η διαχειριστική επάρκεια, καθώς μπορεί να εντάσει άνετα μελέτες και τεχνικά έργα σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ΕΣΠΑ, και μπορούμε να πούμε και η μη υψηλή επιστημονική τεχνογνωσία. Όμως το ειδικό τέλος δεν μπορούν όλα αυτά να δικαιολογήσουν την συνέχιση της επιβολής του ειδικού τέλους, καθώς όπως είπαμε και παραπάνω, η ΔΕΙΑΚ δεν αποπλήρωνε στην ουσία μέσω της ίσπραξης του ειδικού τέλους τα έργα της, αλλά τα αποπληρώνει μέσω δανειακών χρηματοδοτήσεων. Υπάρχει γενικά η άποψη ότι το ειδικό τέλος θα έπρεπε να καταργηθεί ήδη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, καθώς η Δημοτική Αρχή το ανανέωσε το 2015, χωρίς όμως να έχει επαρκή ικανά στοιχεία που να δικαιολογούν την συνέχισή του, όπως είναι κυρίως οι εντάξεις έργων. Η ΔΕΙΑ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να λειτουργεί δηλαδή ως ανώνυμη εταιρεία με κανόνες στην ουσία ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ιδιωτικής οικονομίας. Άρα πρέπει να είναι προσοδοφόρο. Τουλάχιστον στο Δήμο Κοζάνης η ΔΕΙΑ δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα, καθώς ένα πολύ μεγάλο πρόβλημά της ήταν ότι δεν μπορούσε να προβεί σε αποτελεσματική ίσπραξη των εσόδων, κυρίως των μεγαλοφυλετών, με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου διαχρονικά να υπάρξει ένα πολύ μεγάλο χρέος οφειλετών προς την ΔΕΙΑ ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, πάρα πολύ μεγάλη οφειλή. Όπως επίσης και από την άλλη πλευρά η ΔΕΙΑ δεν μπόρεσε να κάνει σωστή οικονομική διαχείριση και με αποτέλεσμα να είναι μεγαλοφιλέτης και η ίδια έναντι της ΔΕΗ. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι οι πολύ μεγάλες οφειλές προς την ΔΕΗ.
οπτικά ο Δήμος Κοζάνης το 2017 είχε φτάσει στα 7 εκατομμύρια ευρώ, όπου έγινε κατάσχεση της αναγκαστική δέσμευση των λογαριασμών με τις πιστοδοσίες και αναγκάστηκε να προβεί σε ρύθμιση. Αντιστοίχως, ποσά της τάξης των 2-3-4 εκατομμυρίων ευρώ προς τη ΔΕΗ όφυλαν και οφείλουν, προέβησαν σε ρύθμιση Δήμος Ιορδαίας, Δήμος Βοΐου, Δήμος Πρεβενών. Να πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το ειδικό τέλος έχει καταργηθεί σε Δήμο Πρεβενών, σε Δήμο Ιορδαίας και όπως και σε πολλούς Δήμους πανελλαδικά.